Για τον Δημοσθένη Κόκκονα δεν χρειάζεται να σας πω. Εισαγωγικά μόνο να του υπενθυμίσω και σε εσάς όσοι δεν το ακούσατε μερικά αποσπάσματα στο βιβλίο του καθηγητή Ανδρεάδη εκδόσεως 1925 για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Για το χρέος του 1893 με τον Τρικούπη που όταν οι Γερμανοί ομολογιούχοι εφοβούντο μήπως δεν μπορέσει να ξεπληρώσει η Ελλάδα το χρέος της, πίεσαν τον Μπίσμαρκ να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να τον χάσουμε, να εξαρτηθούμε πλήρως ή να, όπως λέει ο καθηγητής Ανδρεάδη του 1925, ικανοποιηθώσει τα αιτήματα των Γερμανών ομολογιούχων. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι κάποια πράγματα είναι πολύ σοβαρά, δεν άπτονται της πολιτικής και μάλιστα μιας πολιτικής σκληρής, όπως και το θέμα των αποζημιώσεων με νομικά μέσα δεν μπορεί να προχωρήσει, πολιτικό είναι το θέμα, άλλο είναι αυτό το θέμα του δανείου, βεβαίως είναι διαφορετικό. Να κάνουμε μία σύνοψη της χρονιάς που πέρασε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ήταν μια χρονιά που δεν καταφέραμε να δείξουμε κάποια επιτυχία απέναντίας, μπορώ να πω ότι στιγματίστηκε με την κυριολεκτική σημασία του όρου, γιατί κάποιοι το στιγματίστηκε και το χρησιμοποιούν και στα θετικά και δεν είναι και πολύ σωστό αυτό. Από μια διακίνηση που κάναμε προς την Κύπρο, θεωρώ το χειρότερο πράγμα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε είναι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελλαδικό Υπουργείο Εξωτερικών να στείλει στο αντίστοιχο της Κύπρου διακίνηση που σημαίνει ουσιαστικά εχθρική ενέργεια. Διαμαρτυρόμενος ο τότε Υπουργός Εξωτερικών για την ερώτηση που του έκανε μια Ελληνίδα, με έψιλο κεφαλαίο Ελληνίδα, Ευρωβουλευτής της Κύπρου, ρωτώντας τον το απλό γιατί δεν έπραξε το καθήκον του σε μια θρασίδατη επιστολή, ένα έγγραφο, πολύ σέλιδο, που του έστειλε ο Νταβούτογλου και όπου είχε μέσα θέματα τα οποία ήταν εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο κύριος Βενιζέλος, ένοχος όν, θεώρησε καλό να στείλει ρηματική διακίνηση στην Κύπρο. Στην Τουρκία δεν το κάνουμε ποτέ, παρόλα όσα συμβαίνουν. Εκεί αποφεύγουμε γιατί είμαστε φίλοι, με την Κύπρο όμως όχι. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, ο κύριος Αναστασιάδης δεν το προχώρησε το θέμα, το άφησε να περάσει έτσι και μάλιστα έπτιαξε και ο λίγο την ευρωβουλευτή του, η οποία μπορεί να ανήκει στο κόμμα του, αλλά οι ιδέες της Ατάκου παρασάγγισε. Δυστυχώς οι πιέσεις και του κυρίου Ερντογάν αλλά και οι πιέσεις των δυτικών να σχηματιστεί αυτό το μουσουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια δίνουν στην Αλβανία μια ισχυρή προστασία ώστε να απαιτεί ακόμη και από εμάς. Φτάσαμε στο σημείο εκείνο να μην μπορούμε τα Σκόπια στην Αλβανία να πείσουμε για το δικαιό μας, πόσο μάλιστα όταν πάμε στους ισχυρούς, η οποία απαιτεί τον επανακαθορισμό ουσιαστικά και των Κερσαίων συνόρων, αφού δεν δέχεται με κανέναν τρόπο τη συμφωνία η οποία υπεγράφει από πλευράς Καραμαλή Μπερίσα για τον καθορισμό της ΑΟΣ, και με έναν τρόπο ο οποίος μάλλον είναι θρασής και προκλητικός, διόρισε και αντιπρόεδρο στην Βουλή τον αρχηγό των Τσάμιδων, τον κύριο Ίντριζη. Μάλιστα δεν υπάρχει και μια άλλη προκλητική ανακοίνωση σήμερα από τον κύριο Αντιράμα, ο οποίος μας βάζει στη θέση του εντός εισαγωγικών για το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε για αυτές τις προκλητικές ενέργειες της Αλβανίας. Φοβούμαι ότι τα αφεντικά της γης έχουν προαποφασίσει για ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι τυχαία τα γεγονότα ότι στον βορειοαραδικό χώρο έχουμε τρεις καταστάσεις αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία. Σήμερα αν θα μπορούσε, αλλά δεν φαίνεται να γίνεται. Και τους Τσάμιδες με την Αλβανία και με τους Σκοπιανούς στην Αιγαϊκή Μακεδονία και την περίπτωση της Θράκης. Να πω ότι δεν είναι για αυτούς, δεν είναι για τους Αλβανούς, τους Σκοπιανούς ή τους Τούρκους. Αυτή είναι εργαλεία, είναι όργανα του συστήματος, τα οποία δημιουργούν καταστάσεις, οι εθνοτικές και φιλετικές συγκρούσεις όπου να είναι θα αρχίσουν, δεν θα λήξουν. Δεν το λέω εγώ αυτό.
Πώς το Στράτφορντ ήδη έχει ένα δημοσίευμα πάνω σε αυτό το πράγμα. Αναμενόμενες είναι, απλώς ο χρόνος είναι άγνωστος, αν και μπορούμε να τον υπολογίσουμε. Βλέπετε, να κάνω μια παρένθεση. Όταν από καιρό φωνάζω ότι όπου μπορούν θα διαλύουν κράτη με βόμβες, ενώ στις άλλες δυτικές χώρες, εκεί είναι το τραπεζικό σύστημα που θα ανοίγει και θα κλείνει τη στρόφιγγα, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, νομίζαν ότι η Ευρώπη θα απαλλαγεί. Αυτή η πίεση που ασκεί σήμερα η Βρετανία, με τον λόγο της βασίλισσάς της, δημιουργεί μια έκρηθμη κατάσταση. Μπορεί να μην είναι στην Ευρωζώνη η Βρετανία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει και η διάλυση της Ευρώπης. Δεν θα αφήσουν κανέναν. Μιλάει της Γερμανίας εξερουμένης ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτοί είναι οι χωροφύλακες από τη στιγμή που εκτελούν εντολές. Όταν τελειώσουν οι εντολές, δεν τους αφήσουν ούτε αυτούς. Έτσι γίνεται πάντοτε. Τους εντολοδόχους τους σκοτώνουν τελευταίους. Δεν τους αφήσουν. Δεν είναι ηλίθιο το σύστημα να αφήσει την Ερντογάν να δημιουργήσει περιφερειακή δύναμη ή την Γερμανία να κάνει κουμάντο και να μην τολμούν οι Αμερικανοί να τις, ούτε να την επιπλήξουν καν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η επόμενη γενιά θα ζήσει πολύ περίεργες καταστάσεις, έναν κόσμο τον οποίο ούτε καν φανταζόταν. Εμείς ίσως όχι. Αυτά πάνε σε κάποιο μάκρος δεκαετιών. Αλλά η σπορά υπάρχει. Εκείνο που είναι αδιανόητο είναι ότι κάθε ένας που θα με βρει θα με ρωτήσει αν θα πάρουμε το δάνειο ή θα πάρουμε το δάνειο. Αποφεύγω να απαντήσω για να προστατώ το λόγο. Δεν το θεωρώ μείζον πρόβλημα. Είναι το σύμπτωμα μιας ασθένειας. Ασχολούμαστε όλοι με το σύμπτωμα και διαφορούμε για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι ότι σάπισαμε. Σάπισε η κοινωνία, σάπισαμε εμείς οι ίδιοι και ως άτομα και ως λαός. Ο ένας κλέπει τον άλλον, ο ένας δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον. Πώς θα βολευτεί αυτός εις βάρος του διπλανού του, καμιά αλληλεγγύη. Και ασχολούμαστε με το σύμπτωμα και η ασθένεια που σε 5 χρόνια, 10 χρόνια θα μας αποτελειώσει εντελώς. Και αν αντέξουμε για λίγο ακόμα, μετά από 25 χρόνια θα μας αποτελειώσουν οι Πακιστανοί και οι Νιγηριανοί. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Η ιστορία των εθνών δεν μετριέται με 1 και 2 και 5 και 10 χρόνια. Μετριέται με αιώνες. Αν έχουμε μια οικονομική συμφορά, οι σωστοί λαοί θα ορθοποδήσουν. Θα υποφέρουμε εμείς, εσύ υποφέρουμε. Ένα έθνος δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς είμαστε ένα απειροελάχιστο δευτερόλεπτο, μια απειροελάχιστη στιγμή στην ιστορία του έθνους μας. Δικό μας είναι το πρόβλημα. Μπορεί εμείς να υπομείνουμε, σύμφωνοι. Αλλά το έθνος για να κρατηθεί, αν θέλουμε να κρατηθεί, τα παιδιά μας δηλαδή, αν θέλουν να είναι Έλληνες και να μένουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν Έλληνες στην Ελλάδα. Το λένε τα στατιστικά στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος που δεν ασχολούμε πρωτίστως με το αν θα πάρουμε δάνειο και τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Να το βράσει αν θα πάρουμε το δάνειο. Ο Μπόμπολας θα τα πάρει, ο Φωτόπουλος της ΔΕΗ θα τα πάρει. Ποιος θα τα πάρει τα λεφτά, φαντάζεστε εμείς. Άλλαξε τίποτα, είδατε να αλλάζει τίποτα. Επανέρχομαι. Η κατάσταση κόπια είναι έκρηθμη. Μέχρι σημείου που ενώ τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου κάθε χρόνο τα ελληνικά φροντιστήρια εκεί κάνουν την αποχαιρετιστήρια γιορτή, το προξενείο εκεί είπε μάλλον να τα αναβάλουμε γιατί δεν ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί. Είναι γεγονός ότι έχουν τράβηξει το καλή από τον Γκρούευσκι, δεν το χρειάζονται πλέον. Διότι με την αδιαλαξία του που τον βολεύει αυτόν προσωπικά, άφθονο χρήμα από τους αποδήμους τους οποίους έπεσε ότι δεν είναι Σλάβοι και είναι Μακεδόνες, στέλνουν οι Αυστραλοί και οι Καναδοί από εκεί. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ενός λαού που ντρέπεται να μιλήσει για την καταγωγή του. Όλοι είμαστε περήφανοι για το χωριό μας, για το σπίτι μας, για τη γειτονιά μας. Τούτη εδώ είναι μυστήρια ιστορία. Κι εγώ αν ήμουν Σλάβος θα ντρεπόμουν, το ομολογώ. Είναι ντροπή να το πω. Εμένα με φοβίζει που θα πέσω Γκρούευσκι, το έχω εξηγήσει. Θέλω αυτόν τον πλέον διεφθαρμένο αλλά αδιάλακτο να επιμείνει στο Μακεδονία για να μην υπογράψω. Ο Ζόραν Ζάεφ αποδέχεται τη σύνθετη ονομασία, εμείς την έχουμε ήδη αποδεχτεί με την ενδιάμεση συμφωνία. Ως εκ τούτου θα υπογράψουμε κι εμείς. Αυτό θέλουν τα παιδικά. Γι' αυτό πάντοτε επέμενα, καθυστερήστε όσο μπορείτε. Αυτό το κράτος είναι την συγγενές. Και διαφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο εξ αρχής λέγεται ότι μας συμφέρει η ύπαρξή του. Και μας συμφέρει η ύπαρξή του, έλεγαν τότε όχι, αυτή είναι η καθεστική άποψη άλλωστε. Διότι αλλιώς θα χωριστεί στα δύο και θα δυναμώσουν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι. Και άμα δυναμώσουν, τι θα γίνει. Πόσο θα δυναμώσουν οι Αλβανοί για να, για να αποτελούν για μας κίνδυνο. Έτσι όμως με την διάλυσή του γλιτώνει από έναν εθνικισμό τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδικά έτσι, αλίμονο αν πιστεύει κάποιος. Ότι όλη η ιστορία με την Αιγαϊκή Μακεδονία είναι για να την πάρω Γκρούευσκι.
υπάρχουν ισχυροί από πάνω που τα φροντίζουν. Με την Βουλγαρία είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια πάξη της αντιπαλότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι και κόμματα που συγκυβερνούν δεν θυμούνται κάθε Μάρτιο, την πρώτη εβδομάδα, την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, να το θυμίζουν και να ζητούν επανακάραξη το σύνορο. Θα πει κάποιος, εντάξει, κάποιοι το ζητούν. Ναι, αλλά είναι κόμματα που συγκυβερνούν. Όπως αυτή τη στιγμή στην αλβανική κυβέρνηση είναι το κόμμα των Τζάμιδων. Άρα το πράγμα αποκτά μια σοβαρότητα πλέον. Δεν είναι μια ομάδα και στην Βουλγαρία και στην Αλβανία. Ομάδες, κόμματα που συγκυβερνούν έχουν διεκδικήσει εις βάρος της Ελλάδος.